Γεια σας! Βρισκόμαστε στην εξειδικευμένη κλινική μαλλιών Advanced Hair Clinics και έχω μαζί μου σήμερα τον Βασίλη. Γεια σας, Βασίλη! Καλησπέρα! Βρισκόμαστε λοιπόν λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει τη διαδικασία για τη μεταμόσχευση μαλλιών. Ποια είναι τα συναισθήματά σου? Σίγουρα το πρώτο συνέστημα είναι ενθουσιασμός, χαρά για αυτό που θα κάνω και για την εικόνα που θα αλλάξω, που θα με βοηθήσει εδώ η ιατρική ομάδα της κλινικής μας. Σίγουρα υπάρχει ένα άγχος, το οποίο θεωρώ ότι θα φύγει στην πορεία. Είσαι πολύ νέος και είναι πολύ σημαντικό που επέλεξες να το κάνεις, να ενδιαφερθείς, να δεις τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό. Ποιο ήταν το κίνητρο έτσι που σε έκανε να πεις ότι θα το ξεκινήσω? Κοιτάξτε, γενικά το πρόβλημα αυτό έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς εμένα, οπότε ψάχνα τρόπους να βρω πώς θα βελτιώσω την εικόνα μου. Η ιατρική ομάδα εδώ είναι πολύ καλή, θα με βοηθήσει σε αυτό, οπότε θέλω να βελτιώσω την εικόνα μου και γι' αυτό ήρθα εδώ. Και μάλιστα να σου πω ότι όχι μόνο θα βελτιώσει την εικόνα σου, αλλά πιστεύω ότι θα παίξει πολύ ρόλο και στην ψυχολογία σου. Σίγουρα που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στους καιρούς που ζούμε της οικονομικής κρίσης κτλ. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό για τον κάθε άνθρωπο και πρώτα απ' όλα το κάνουμε για εμάς να νιώσουμε καλά. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελες να μου πεις γιατί επέλεξες την Advanced Hair Clinics? Η αναζήτησή μου στο διαδίκτυο είναι εδώ και 3 χρόνια περίπου, μη σας πω παραπάνω. Με έκανα την εμπιστευτώ, έχω δει πολλά αποτελέσματά της. Σημαντικό το ότι έχει πολλά βραβεία πάνω σε αυτό το τομέα τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό και ένα κίνητρο που μου έδωσε ώστε να έρθω εδώ. Ήρθα, μίλησα με τους ανθρώπους, με έκανε να νιώσω οικεία και εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουν και πήρα την τελική απόφαση. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα να μας πεις αν μπορούσαμε να μεταφέρουμε ένα μήνυμα και στα νέα παιδιά που μας παρακολουθούν και είναι στην ηλικία σου, τι θα μπορούσαμε να τους δώσουμε σαν κίνητρο, έτσι ώστε και οι ίδιοι αν έχουν κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα, κάποια αρέωση, τριχόπτωση, τι θα μπορούσαν να κάνουν για να έρθουν όπως και εσύ να την αντιμετωπίσουν? Σίγουρα το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν είναι να ψάξουν, να πάρουν τη γνώμη κάποιου ειδικού και αν είναι σε θέση να κάνουν μια τέτοια κίνηση, μια μεταμόσχευση μαλλιών, θεωρώ ότι θα πρέπει να το κάνουν. Δηλαδή, αν θέλουν να βελτιώσουν την εικόνα τους και ψυχολογικά τους ρίχνει όλο αυτό, να το κάνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τι λες, πάμε? Πάμε. Ανυπομονώ.